Αποσταλή. Είναι η πρώτη αντίδραση από πλευράς Υπουργού, από το πλέον επίσημο πρόσωπο για αυτό το θέμα. Αναστάλληκαν τα μέτρα. Ακούσατε και τη συνομιλία μας με την κυρία Τσακούρη. Κύριε Υπουργέ. Θα περιμένω να ακούσω την πρόταση της ΠΑΣΙΚΗ. Χαιρετίζω εάν έχουμε αναστολή των μέτρων. Γιατί πραγματικά θα είναι τραγικό για τον ασθενή που έχουμε στο επίκεντρο, να τον υποβάλουμε σε επιπρόσθετες ταλαιπωρίες με απεργίες των ιατρών. Δεν αρμόζει στον ασθενή τέτοια μεταχείριση και για κανένα λόγο. Αναγνωρίζω τα προβλήματα που έχουν οι γιατροί. Έχω εξηγήσει ότι κατανόηση υπάρχει, είμαστε στο ίδιο αμάξι, στην ίδια κατεύθυνση και πρέπει συνενετικά να βρούμε λύσεις. Αντιλαμβάνομαι εξ όσων έχει πει η κυρία Τσακούρη ότι έχουν ανασταλεί τα μέτρα μέχρι το Σεπτέμβριο για να μην επιληθεί μόνο το οικονομικό αλλά και τα άλλα προβλήματα. Η κυβέρνηση έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες μέσα από την οικονομική κρίση αλλά και από τα μέτρα που επιβάλλονται από την Τρόικα να εξεύρει ένα ποσό για να ικανοποιήσει τις υπερορίες. Όμως εφόσον το πρόβλημα δεν είναι μόνο υπεροριακό και θα πρέπει να δούμε και άλλα θέματα, τότε θα πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος για να βρούμε λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Το χρονοδιάγραμμα που θέτει η συντεχνία μέχρι το Σεπτέμβριο το θεωρείτε επαρκές ή είναι σφιχτό? Θεωρώ ότι είναι επαρκές για να βρούμε λύσεις. Χαιρετίζω ξανά το ότι έχουν αναστείλει τα επαργιακά μέτρα. Όμως θεωρώ ότι δεν μπορεί να προχωρήσουμε προς επίλυση μόνο με ρή από πλευράς της κυβέρνησης στο οικονομικό θέμα, εφόσον, όπως έχει ληχθεί προηγουμένως, δεν είναι το κύριο θέμα, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα. Θα πρέπει να τα δούμε στο σύνολο τους. Υπάρχουν θέματα γιατί και εσείς ήρθαν σε γνώση σας σε γενικές γραμμές και τα προβλήματα των γιατρών σε προηγούμενες συναντήσεις σας. Υπάρχουν θέματα στα οποία η κυβέρνηση, της κυβέρνησης στα χέρια είναι δεμένα, είτε λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε λόγω μνημονίου, τα οποία όσο και να γίνει διάλογος, τα χέρια σας είναι δεμένα. Ναι. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να υλοποιηθούν λόγω μνημονιακών υποχρεώσεων. Για παράδειγμα, η εξέβρεση 2 εκατομμυρίων επιπλέον των 6 για υπερορίες είναι αδύνατο. Υπάρχει μνημονιακή υποχρέωση η οποία δεν επιτρέπει αυτό το ποσό, αλλά λιγότερο. Υπάρχουν προβλήματα με ευρωπαϊκές προσφυγές για τα θέματα της μοριοδότησης, όμως τα άλλα θέματα θεωρώ ότι είναι θέματα καλής συνεννόησης και υπάρχει. Όμως, επαναλαμβάνω, η πόρτα του Υπουργείου Υγείας είναι ανοιχτή 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα για τους γιατρούς, γιατί τους θεωρούμε την ραχοκοκαλιά των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα που έχουν. Όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να την πληρώσει και πάλι ο ασθενής. Ήδη πληρώνει και πολλά άλλα εντός εισαγωγικών. Γι' αυτό θα πρέπει μέσα από ένα πνεύμα συναντήληψης, αφού ανήκουμε στην ίδια ομάδα, να βρούμε λύσεις. Και εν κατακλείδη, κύριε Υπουργέ, είναι η εβδομάδα που κατεβαίνει και η Τρόικα, εν όψη και της πέμπτης αξιολόγησης. Τι αναμένετε εσείς από αυτές τις συναντήσεις, τι θα βρεθεί στο επίκεντρο? Αρχίζει έτσι, είναι μια θερμή εβδομάδα, θερμό δεκαπενθήμερο, ναι, και για σας ειδικά. Το επόμενο δεκαπενθήμερο είναι πολύ δύσκολο. Είναι το πρώτο τεστ, αν θέλετε, όπου το Υπουργείο Υγείας μετά τις προτάσεις πλαίσιο για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και του ΓΕΣΥ και την αλλαγή του μνημονίου συναντήληψης προς αυτή την κατεύθυνση, καλούμαστε το επόμενο δεκαπενθήμερο να παραδώσουμε τα πρώτα παραδοτέα. Είναι έτοιμο το Υπουργείο Υγείας? Το Υπουργείο Υγείας είναι σχεδόν έτοιμο και αυτή τη βδομάδα που μπαίνει υπάρχουν πράγματα, αποφάσεις που πρέπει να περάσουν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Με συγκρατημένη αισιοδοξία πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το τεστ και για μας, για να νιώσουμε ότι έχουμε μπει στο δρόμο, αλλά και για την Τρόικα, ότι έχουμε ξεκινήσει. Υπάρχει κάποιο καμπανάκι κινδύνου, αν θέλετε, σε αυτή τη διαδικασία?
μέχρι στιγμής, κάτι που σας ανησυχεί ιδιαίτερα, γιατί είπατε είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Αν υπάρχει ένας τομέας που χρήζει έτσι ιδιαίτερης προσοχής. Υπάρχουν ακόμα μερικές εκκρεμότητες, τις οποίες δεν έχουμε κλείσει και ευελπιστούμε ότι θα τις κλείσουμε κατά την εβδομάδα, κατά το δεκαήμερο που θα είναι εδώ η Τρόικα. Γι' αυτό σας λέω ότι είμαστε σχεδόν έτοιμοι να παραδώσουμε όλα τα παραδοτέα. Μάλιστα. Καλημέρα με Τρόικα δηλαδή από αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πατσαρή για την παρουσία σας στο Μέσα στα Γεγονότα. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.